Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας θα μας απασχολήσει για την επόμενη περίπου μία ώρα με εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις και συζητήσεις. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Στεριόπουλος. Να δούμε αναλυτικότερα όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο και τους επιτίδιους οι οποίοι βρίσκουν κάθε τρόπο κυριολεκτικά να ξαλαφραίνουν ηλικιωμένα άτομα. Ακούω ότι είχαμε σε αυτή την περίπτωση και εδώ θα πρέπει να σημάνει συναγερμός όχι μόνο σε αστυνομικές αρχές αλλά και σε συγγενείς ηλικιωμένων που θα πρέπει να τους προτρέπουν να μην ανοίγουν την πόρτα. Σε ακούω. Την κρατάμε την περίπτωση αυτή γιατί πραγματικά πρέπει να προσέχουμε. Είναι μια καινούρια μέθοδος. Στο νοσοκομείο ξύπνησε μια ηλικιωμένη που έπεσε θύμα ληστείας από αδίστακτη γυναίκα που την επισκέφθηκε στο σπίτι της να την ενημερώσει για ένα διαγωνισμό. Την ύπνωσε, τη λίστεψε και έφυγε ανενόχλητη. Ο γιος της, μέχρι να ξυπνήσει και να διηγηθεί το απίστευτο συμβάν, νόμιζε ότι η μητέρα του έπαθε εγκεφαλικό. Όλα αυτά έγιναν χθες το πρωί, όταν η ηλικιωμένη έκανε το λάθος να ανοίξει και να βάλει στο σπίτι της την άγνωστη γυναίκα, η οποία της είπε ότι θα την ενημέρωνε για έναν διαγωνισμό που γίνεται για μια εταιρεία που έχει μεγάλα δώρα. Mm-hmm. Αντί για δώρα όμως, την κέρασε υπνοτικό στον καφέ και τη λίστεψε. Και πήρε την όλα άτυχη, τα δώρα από το σπίτι. Έτσι, τα πήρε τα δώρα όλα από το σπίτι. Την άτυχη ηλικιωμένη, λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα ανέστητη το μεσημέρι όταν επέστρεψε από τη δουλειά ο γιος της, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, νομίζοντας ότι έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι γιατροί του νοσοκομείου έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν διαπίστωσαν εγκεφαλικό, προφανώς και δεν διαπίστωσαν εγκεφαλικό. Η ηλικιωμένη όταν συνήλθε άρχισε να μιλάει και συγγενείς και γιατροί τότε δεν πίστευαν στα αυτιά τους αυτά που άκουγαν. Mm-hmm. Η γιαγιά λοιπόν θυμόταν τα πάντα μέχρι τη στιγμή που κάθισε για να πιούν καφέ μαζί με την άγνωστη γυναίκα. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν θυμάται τίποτα. Ξύπνησε, γιατί άραγε να μην θυμάται. Ακριβώς. Από έναν πρόχειρο έλεγχο που έκανε ο γιος της στο σπίτι, έλειπαν χρήματα από το πορτοφόλι της γιαγιάς. Είχε ψάξει στο σπίτι η κυρία αυτή με το υπνοτικό και τα είχε πάρει όλα. Ωστόσο δεν μπορούσαν να πούν ακριβώς τι έλειπαν στους αστυνομικούς. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε διαφόρων ειδών απατεώνες, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι. Τώρα θα πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες μάλλον από εδώ και πέρα θα δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή, μιας και η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχουμε ακόμη ούτε χαρακτηριστικά, η αστυνομία δηλαδή, ούτε μπορεί η γιαγιά να μεταφέρει χρήσιμα συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαδικασία, μιας και μετά το υπνοτικό δεν θα μπορούσε να τα κάνει κιόλας. Γιώργο, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι τα συγγενικά πρόσωπα και το λέμε και εμείς από εδώ, μια μικρή συμβουλή, να μην ανοίγουν σε αγνώστους ή επιτίδιους που προφασίζονται πολλά, ότι είναι από εταιρείες, είναι από διάφορα γκάλωπ ή δεν ξέρω τι άλλο, από διάφορους συλλόγους. Με αφορμή αυτά λοιπόν μπαίνουν μέσα και με διάφορους τρόπους ξαφρύνουν. Είναι πραγματικά ένας καινούριος τρόπος, δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ στο ρεπορτάζ. Με τέτοιο θράσος δηλαδή, η γυναίκα μάλιστα να ρίξει υπνοτικό στον καφέ του ανθρώπου που του ανοίγει την πόρτα, να τον υπνοτίζει και να παίρνει όσα τώρα, ήταν να πάρει μέσα από το σπίτι. Είναι και ανυποψίαστη, είναι και λίγο πιο έτσι καλοπροαίρετη πολλές φορές. Ναι. Αυτή την περίοδο όμως θα πρέπει όλοι να δείχνουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε λίγο, Γιώργο, και στο ρεπορτάζ από την Βιωτία. Και την συνάδελφο την Άννα Τιτζιώτη θα μας πει και εκεί για περιστατικά τα οποία απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές, αλλά και όχι μόνο, και για την κινητοποίηση που έγινε στο 90 χιλιόμετρο. Άννα, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια ακόμα ηλικιωμένη. Συζητούσαμε τον Γιώργο, είχες και στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, το άκουσα. Στο Στόχαστρο, λοιπόν, ηλικιωμένη. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί είχαμε ληστεί τον Άγιο Γεώργιο Λιβαδιάς. Είναι το εύκολο θύμα, Άννα, γι' αυτό. Είναι πάλι με ηλικιωμένη. Ναι. Τρεις Ρωμά μπήκαν από ανασφάλιστη είσοδο σε εκεί 75χρονη. Ήταν μέσα η 75χρονη, τις άρπαξαν 200 ευρώ και τους αντιλήφθηκε την ώρα που έφευγαν. Ενημέρωσε λοιπόν την αστυνομία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί του τμήματος Λιβαδιάς, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή, μετά από έρευνα εντόπισαν ύποπτο αυτοκίνητο, ήταν το αυτοκίνητο των δραστών. Το ακινητοποίησαν στην επαρχιακή οδό Αγίου Γεωργίου Λιβαδιάς. Οι δράσεις οδηγήθηκαν στο τμήμα και αναγνωρίστηκαν από την ηλικιωμένη, όπου και συνελήφθησαν. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν στις πόρτες, να τις κλείνουμε καλά. Προσοχή και προσοχή και σε όσους μας χτυπάνε την πόρτα. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Είχαμε κλοπή, διαφορετική κλοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ. Τι είχαμε σε αυτή την περίπτωση?
Λοιπόν, κάποιος έκλεψε Σίβας, λοιπόν, 34χρονο, συνελήφθη για κλοπή ρεύματος. Ειδικότερα χθες το πρωί, αστυνομικός μαζί με τεχνικούς ΔΕΗ πήγαν στην οικία και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε όντως παραβίαση σφραγίδας του ρολογιού. Είχαν επέμβει στο μετρητή κατανάλωσης και έκλεβαν τη ΔΕΗ. Η οικονομική ζημιά στη ΔΕΗ ανέρχεται περίπου στα 1.000 ευρώ. Μικρό το κακό για ένα κόλωσο. Μπροστά σε αυτά που μας παίρνει η ΔΕΗ. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, έχουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ από τον 90ο χιλιόμετρο με την κινητοποίηση εργαζομένων για το θέμα της Λάρκο. Θα τα δούμε βέβαια και στην πορεία, αλλά ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος του ρεπορτάζ. Καταρχάς υπήρχε και συλλαλητήριο στη Λιβαδιά, στην κεντρική πλατεία, από τους εργαζομένους και τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Mm-hmm. Αν και βροχερή ημέρα σήμερα, δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχε όμως αρκετή συμμετοχή. Ορίστε. Ναι, Άννα, συνέχισε. Μεγαλύτερη συμμετοχή υπήρχε στο 90ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Διοδίων, όπου συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι Εύβοιας και Βιωτίας, κινητοποιήθηκαν. Εκεί έγινε η βασική κινητοποίηση των εργατικών κέντρων, Άννα, έτσι. Ναι, και υπήρχαν εκτός από τα εργατικά κέντρα που το διοργάνωσαν κιόλας διάφορα σωματεία, τοπικοί φορείς και κοινωνικά κινήματα. Ήταν στα 1.000 άτομα είχαν μαζευτεί οι διαμαρτυρόμενοι. Έφτασαν με πούλμαν από τις γύρω περιοχές. Γύρω στις 11 η ώρα ήταν στα Διόδια. Δεν έκλεισαν βέβαια το δρόμο, παρατάθηκαν στην άκρη του δρόμου. Μοίρασαν ενημερωτικά φυλάδια με τα προβλήματα και τα αιτήματά τους. Είχαν σκοπό βέβαια να ανοίξουν τα Διόδια, να περάσει για μισή ώρα ο κόσμος, αλλά υπήρχαν δύο δημιουργίες ΜΑΤ εκεί που τους άλλαξαν τα σχέδια. Άρα λοιπόν είχαμε κινητοποίηση χωρίς κλείσιμο του δρόμου. Ναι, απλά διαμαρτυρία. Ήταν στο ρεύμα προς Λαμία και για αρκετή ώρα η διέλευση γινόταν από μία λουρίδα. Εντάξει, ήσυχη διαμαρτυρία μπορούμε να το πούμε. Ευτυχώς για τελευταία φορά είχε αρκετά επεισοδιακή εξέλιξη αυτό που έγινε στο Μαρτίνο. Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ από τη Λαμία. Να είσαι καλά. Γιώργο, θα πάμε και στην σημερινή κινητοποίηση συνολικότερα που υπήρχε για ΣΕ και ΑΔΔΗ. Όλοι σχεδόν, ή μάλλον τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, υπήρχαν όμως και κακές εικόνες από τη μικρή συμμετοχή. Στη Λαμία τι συνέβη? Στη Λαμία το σημαντικό ήταν ότι υπήρχε εκπροσώπηση από όλους. Έχει κλείσει η περιφέρεια, όλοι ήταν εκεί στο εργατικό κέντρο, ανέβηκαν και τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Φθιώτιδας, διότι τα υπόλοιπα είχαν κατέβει, όπως είπαμε και προηγουμένως, ακούσαμε και την Άννα Τζιώτη, στο 90ο χιλιόμετρο στα Διόδια. Το ζητούμενο είναι ότι δεν σηκώθηκαν πολλοί πάλι από τον καναπέ για να συμμετάσχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι υπήρχε εκπροσώπηση, αλλά όχι μαζική συμμετοχή. Αντιπροσωπευτική, αλλά όχι μαζική, ήταν η συμμετοχή από ό,τι διαπιστώνεται και από τις εικόνες που βλέπετε στη σημερινή απεργία που εξήγηλαν τα συνδικάτα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Εκπρόσωποι φορέων από όλες τις παραγωγικές τάξεις και όλους τους κλάδους έδωσαν δυναμικό παρόν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης. Τα συνθήματα στρέφονταν κατά κύριο λόγο κατά της κυβέρνησης και κατά του μνημονίου. Ενώ να σημειωθεί ότι στη σημερινή απεργία συμμετείχε και η περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του ιδίου του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κλέαρχου Περγαντά. Εμείς σήμερα με απόφαση ομόφωνη του Περιφερειακού
μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη του κ. Περγαντά, είναι κλειστές όλες οι υπηρεσίες μας στην περιφέρεια. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν ένδειξη συμπαράστασης στη σημερινή ημέρα της Πανελλαδικής Απεργίας ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική και απογοητευτική. Είναι Νοέμβριος και δεν έχουμε ακόμα τους στοιχειώδους πόρους τους οποίους δικαιούμαστε από τον νόμο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας προς όφελος των πολιτών. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι, οι άνθρωποι είναι σε απογοήτευση και σε απελπισία. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, με αυτή τη συμβολική κίνηση όπως και με τη συμμετοχή στην πορεία, είμαι εδώ και με συναδέρφους από το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως είδατε, θέλουμε να διαδηλώσουμε με αυτόν τον τρόπο και να διατρανώσουμε την συμπαράστασή μας στην κοινωνία. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, στον φακό του 1 μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, Ανδρέας Κορέτζελος. Όλοι οι εργαζόμενοι απεργούν στην 24ωρη παρελλαδική απεργία που γίνεται. Φαίνεται είναι λίγο λυπηρό το γεγονός για μια ακόμη φορά ο κόσμος να μην συσπηρώνεται στην πλατεία για να υπάρχει μια μαζικότητα από όλους τους φορείς, γιατί τα θέματα που αγγίζουν όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η 24ωρη απεργία θα πρέπει να ήταν ένα εφαλτήριο αγώνα από εδώ προς τις μεγάλες πόλεις των Αθηνών, να είναι μια διαμαρτυρία γερή προς τους κυβερνώντες, γιατί τα μέτρα που έχουν ακολουθηθεί μέχρι τώρα ή αυτά που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δυσίωνα για όλο τον εργατικό κόσμο. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα που βλέπει η κυβέρνηση και τρίβει τα χέρια της, βούτυρο στο ψωμί της. Είναι απογοητευτική εικόνα και οπότε σου λέει, εφόσον δεν αντιδρά κανένας, θα συνεχίσουμε εμείς στο ίδιο μοτίβο. Ή τουλάχιστον είναι χλιαρές οι αντιδράσεις. Μέτρα, και να μην ξεχάσουμε, δύο προηγούμενες ημέρες η Τρόικα ήταν εδώ και συζητούσε με το επιτελείο στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι ακριβώς θα γίνουν. Όλα αυτά τα οποία σχεδιάζεται να εφαρμοστούν, βλέπουν ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, οπότε σχεδιάζουν ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος το οποίο σχεδίαζαν και τις προηγούμενες ακριβώς μέρες, χωρίς να υπολογίζουν καθόλου τον απλό πολίτη ο οποίος συνεχίζει να κάθεται στον καναπέ. Γιώργο, πάμε τώρα στους εκπαιδευτικούς και στα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών για την ΕΛΜΕ Φθιώτιδας. Η ανεξάρτητη κίνηση είναι αυτή που κερδίζει τις περισσότερες έδρες. Το ζήτημα είναι όμως ότι υπάρχουν πολλά και καυτά μέτωπα και για τους εκπαιδευτικούς. Λίγο ενδιαφέρει νομίζω ποιοι εκλέγονται, αλλά κυριότερα πώς θα διεκδικήσουν τα αιτήματά τους που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αυτό που προέκυψε από τις εκλογές, όπως το μετέφερε και χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Παλέτζος, είναι ότι τα βασικά στελέχη της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας έχουν επανεκλεγεί, που σημαίνει ότι ο αγώνας που έχουν δώσει τον τελευταίο καιρό σε όλα όσα έχουν αντιμετωπίσει, θυμόμαστε από την επιστράτευση μέχρι και τις κινητοποιήσεις των μαθητών και τις απεργιακές κινητοποιήσεις τις δικές τους, αλλά και τις καταλήψεις πώς το χειρίστηκαν το θέμα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιβράβευση του τρόπου που χειρίστηκαν την υπόθεση, γι' αυτό και είχαμε επανεκλογή. Να δούμε τι μας είπε χθες για τις εκλογές, τα ποσοστά, πόσοι εκλέχθηκαν και ποιοι. Η είδηση είναι ότι μέσα στην εβδομάδα, όπως είπε στη δική σου την ερώτηση Γιάννη, σου απάντησε ο πρόεδρος, θα συγκροτηθούν σε σώμα. Τα αποτελέσματα των εκλογών στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας ανακοίνωσε χθες ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος των καθηγητών του νομού Θύμιος Παλέτσος. Στην αρχή μας έδωσε τα τελικά αριθμητικά αποτελέσματα. Ψήφισαν 657 καθηγητές, είναι 38 άκυρα λευκά και 619 έγκυρα ψηφοδέλτια. Η ανεξάρτητη 272 ψήφους και 3 έδρες. Η ενωτική κίνηση 204 ψήφους και 2 έδρες, η ΔΑΚΕ 83 ψήφους και 1 έδρα και η ΆΣΕ που στηρίζεται και από το ΠΑΜΕ 60 ψήφους και 1 έδρα. Και αμέσως μετά μας έδωσε και τα ονόματα όσων εκλέχτηκαν από την κάθε παράταξη. Πρώτος είναι ο Παλέτσος. Ποιος είναι αυτός, τον ξέρουμε? Θα το μάθουμε. Δεύτερος ο Προύσαλης. Ναι. Και τρίτος ο Αλημίσης ο Γιάννης. Από την ενωτική εκπαιδευτική κίνηση εκπαιδευτικών, είναι πρώτος ο Αρμεριώτης Αναστάσιος, δεύτερος ο Αλεξόπουλος ο Βασίλης. Από τη ΔΑΚΕ, πρώτος βγαίνει ο κύριος Τζουάνας Γιώργος και από το ψηφοδέλτιο αγωνιστικής σπήρευσης που το στηρίζει το ΠΑΜΕ, πρώτη βγαίνει η κυρία Ζαγκανά Γεωργία.
Ωραία. Πότε θα συγκροτηθείτε σε σώμα, θα συνέλθετε να συνοηθείτε και θα πάτε σε συγκρότηση, κύριε Παλέτσο? Ναι, ναι, ναι. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Αυτά. Γιατί πρέπει να τρέξετε, τα προβλήματα είναι πολλά στην παιδεία. Ναι. Πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία για να πάμε γρήγορα στη συγκρότηση σε σώμα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Μικρές αλλαγές στα πρόσωπα, θα τα δούμε και στην διαδικασία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Γιώργο, πάμε τώρα στο αγροτικό ρεπορτάζ. Θα το συνδέσουμε και με θέματα που αφορούν γενικότερα την τσέπη, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κύκλο. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι λένε οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν μια συνάντηση με τον κύριο Τσαφτάρη. Ήταν ένα εμβόλυμο καλό νέο, θα το πω, που τους λέει: ελάτε να συζητήσουμε. Τώρα τι θα βγει? Δίνουν μια παράταση να μην κλείσουν τα ντέμπι αν πάει καλά η συνάντηση. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου να κλείσουν τα ντέμπι. Εκεί λοιπόν προφανώς, επειδή το ανακοίνωσαν, το επισημοποίησαν ότι πάνε σε κινητοποίηση και γνωρίζουν όλοι πολύ καλά τι σημαίνει κτηνοτρόφοι, ειδικά όταν θα βγουν στην Εθνική Οδό, θεώρησαν ότι αυτή η εικόνα δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια οπισθοχώρηση από το Υπουργείο. Ο κύριος Τσαφτάρης τους πήρε μόνος τους τηλέφωνο και τους είπε ότι θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια συνάντηση την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση. Προς το παρόν έχουμε αναστολή των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν η συνάντηση με τον κύριο Τσαφτάρη δεν πάει καλά, ότι η κινητοποίηση δεν θα συνεχιστεί. Δεν κλείνουν τελικά τα ντέμπι στις 10 Νοεμβρίου οι κτηνοτρόφοι, αν πάει καλά η συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας Θανάση Τσαφτάρη στη Θεσσαλονίκη, που κλείστηκε τελευταία στιγμή χθες, προκειμένου να μην μπλοκάρουν οι κτηνοτρόφοι την Εθνική Οδό την ερχόμενη Κυριακή. Την είδηση μας έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Φθιώτιδας, Θανάσης Ασπρουλάκης, που ξεκαθάρισε όμως ότι το πλάνο της κινητοποίησης την Κυριακή δεν έχει εγκαταληφθεί, γιατί μπορεί η συνάντηση με τον Υπουργό να μην έχει την αναμενόμενη κατάληξη. Ήμασταν αποφασισμένοι να κατέβουμε στην Κυριακή για το ΤΕΠΗ. Ναι. Εν τω μεταξύ, πριν από μία ώρα περίπου, πήραμε μήνυμα από τον Τσαφτάρη να μας δεχτεί την Πέμπτη την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν τα βρούμε στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε για... Άρα έχετε ένα περιθώριο μικρό, αυτό μας λέτε, στη συνάντηση. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο. Το περιθώριο είναι Τετάρτη, Πέμπτη, δύο μέρες είναι. Εμείς ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή αποφάσισε ο κύριος Τσαφτάρης μετά από πιέσεις, ασφιχτικές πιέσεις που γίνανε από πολλούς πολιτικούς και από τον Πρωθυπουργό των ίδιων, να μας δεχτεί. Άρα λοιπόν σήμερα που μιλάμε έχουμε αναστολή των ντεμπών μέχρι να συναντηθείτε με τον κύριο Τσαφτάρη. Ναι, έχουμε αναστολή. Σήμερα λοιπόν, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν κλείνουν τα ντέμπι 10 Νοεμβρίου. Αν όλα πάνε καλά με τον Υπουργό. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα που μιλούσαμε, είχαμε πάρει την απόφαση πριν από μια ώρα. Είχαμε πάρει την απόφαση να κατεβούμε να πάμε Θεσσαλονίκη. Αλλάξαμε το χρόνο για να πάμε Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκη. Σήμερα το αλλάξαμε. Γιατί βλέπουμε ότι δεν θα γίνει κάτι στα ντέμπι και αποφασίσαμε να πάμε στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκη την Κυριακή. Τη Δευτέρα. Πριν από μια ώρα μας πήρε τηλέφωνο, μας έστειλε μήνυμα στο κινητό κ. Τσαφτάρη να παρουσιαστεί να μαζευτεί το 15 μήλες στη Θεσσαλονίκη. Και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Κοίταξε, εγώ το είπα από την αρχή αυτό, ότι αν και ο Άγιος δεν το φοβερήξεις, γι' αυτός δεν κάνει τις ευχές του. Γιώργο, θα παραμείνουμε στο αγροτικό ρεπορτάζ, καθώς και χθες είχαμε μια ενότητα όπου παίρνουν την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά αυτή εξανεμίζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Με αφορμή ακριβώς αυτό το ρεπορτάζ, είχαμε δεκάδες τηλεφωνήματα από πάρα πολλούς πολίτες, πέραν δηλαδή των αγροτικών ενισχύσεων, που ρωτάνε πώς είναι δυνατόν να μπορεί να μπαίνει η τράπεζα μέσα στους λογαριασμούς και να τραβάει χρήματα. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε αυτό και να πάρουμε νομικές συμβουλές και πληροφορίες από όλη αυτή τη διαδικασία την οποία συμβαίνει. Όμως, πάμε να δούμε τι μας είπε χθες ένας αγρότης, ο οποίος είχε μιλήσει με στέλεχος της τράπεζας και του εξήγησε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή, πώς μπαίνει η τράπεζα, πώς αφαιρεί από τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε αγρότης το ποσό από το 50% μάλιστα της προκαταβολής που μπαίνει από την ενιαία ενίσχυση και αν μάλιστα υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή, υποχρεώσεις που αφορούν την παλιά αγροτική τράπεζα, πριν γίνει η συνένωση με την Πειραιώς, τότε τραβάνε και χρήματα και από εκεί. Αποτέλεσμα, να μην μένει τίποτα στο λογαριασμό.
Κυριολεκτικά σε απόγνωση είναι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι της στερεάς Ελλάδας που είδαν τα χρήματα της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2013 να κάνουν φτερά πριν καλά-καλά τα δουν στους λογαριασμούς τους. Η τράπεζα μέσα από το σύστημα παρακράτησε αυτόματα οφειλές τους, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην βάλουν ούτε ευρώ στην τσέπη τους. Θα πάρω με ένα ποσό τυχαίο, στρογγυλό, 10.000 ευρώ. Το 50% που είναι να μπει είναι 5.000 ευρώ. Από τα 5.000 ευρώ, εάν κάποιος αγρότης έχει ένα δάνειο στην τράπεζα Πειραιώς, έχει υπογράψει μια πάγια εντολή, η τράπεζα να το κρατήσει. Εύλογο αυτό. Θα μπει και θα το κρατήσει το 50% από τα 5.000. Δηλαδή θα του μείνουν τα 2.5. Εάν έχει και το ΑΔΑ, το οποίο είναι και αυτό πρέπει να πληρωθεί, θα το κρατήσει άλλο ένα 50%. Θα το Εξηγήστε άλλο. Τι σημαίνει ΑΔΑ για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι ένα δάνειο αγροτών. Δηλαδή είναι ένα δάνειο το οποίο με την παλιά αγροτική κάναμε κάθε 2 χρόνια ανανέωση. Παίρναμε το κεφάλαιο, ανάλογα τα στρέμματα, άλλος 10, 12, 15.000 και είτε τα βάζαμε μέσα είτε κάθε χρόνο πληρώναμε τους στόχους και αυτό έμεινε ανοιχτό. Πολύ ωραία, συνεχίστε. Έτσι. Λοιπόν, εάν είναι και το ΑΔΑ, παίρνει άλλα 2,5 το ΑΔΑ. Εάν το ΑΔΑ είναι ενήμερο, όπως είπε χθες ο πρόεδρος ο κύριος Δημογιάννης, μπορείς να τα ξαναπάρεις πάλι τα χρήματα. Εάν όμως δεν έχει ανανεωθεί, δεν είναι ενήμερο, τα χρήματα κλειδώνονται μέσα. Δηλαδή πάμε 2,5 και 2,5, 5. Άρα δεν παίρνεις τίποτα, αυτό μας λέτε. Προσέξτε, δεν παίρνεις τίποτα. Παίρνεις και μέσα, όμως και άλλο. Εάν δεν χρωστάς την Πειραιώς και έχεις την ατυχία, όπως θες πες το, και είσαι από τους ανθρώπους που το 2011 με την κρίση μείνανε κάποια χρήματα, κάποια δάνεια τα οποία ή ένα δάνειο στην παλιά αγροτική. Μπαίνει αυτόματα μέσα και σου τα παίρνει. Αυτό έχει καταντήσει το βιβλιάριο σήμερα. Να μπαίνει οποιοδήποτε στο βιβλιάριο το δικό σου, στα χρήματα τα δικά σου να τα πάρει. Το ζητούμενο δεν είναι αν τα πήρανε. Καλός ή κακός. Εγώ θα πω καλός γιατί χρωστάς και τα λοιπά. Που για μένα κακός μπήκε η αγροτική, η παλιά η υποκαθάριση και τα πήρε. Καλά θα κάνει η υποκαθάριση αγροτική να πάει να καθαρίσει τα δάνεια που έχει δώσει στα κόμματα, τα θαλασσοδάνεια, τα 250 εκατομμύρια και τα 300 που ακούγονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε και να παίρνει από τις επιδοτήσεις χρήματα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί αγρότες από το περιστατικό που μόλις είδαμε στο βίντεο. Θα πάμε σε μια περίπου παρόμοια υπόθεση. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Κουτσόπουλο που είναι κτηνοτρόφος από την περιοχή του Δέλφινου. Κύριε Κουτσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι πάθατε ακριβώς? Άδειος ο λογαριασμός τελείως. Όταν πήγα να πάρω τα χρήματά μου δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ. Πώς συνέβη αυτό? Έγινε κάτι μαγικό? Ήρθε ο κύριος Τουρνάρας, σας τα πήρε? Όχι, απλώς άλλαξε το σύστημα της τράπεζας και τα πήρε αυτόματα, τα κράτησε μέσω του διαδικτύου μας. Πριν καν μπουν στο διαδίκτυο. Είναι μέσω του διαδικτύου. Εσείς σε αυτή τη διαδικασία τι έχετε να μας πείτε και τι έχετε να αντιπροτείνετε σαν απλός κτηνοτρόφος ο οποίος υφίσταται αυτή την κατάσταση? Κύριε Στεργιόπουλε, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει ότι οι επιδοτήσεις είναι ακατάσχετο προϊόν ως τον ΕΠΚΕΠΕ. Από τον ΕΠΚΕΠΕ και έπειτα είναι κάτι που μπορεί οποιοδήποτε να το κατάσχει, είτε είναι φορέας, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα οι τράπεζες έχουν τον πρώτο λόγο. Να αλλάξουμε και τα πλάνα σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε, συνεχίζετε, κύριε Κουτσόπουλε. Αν δεν αλλάξει αυτός ο νόμος, οποιοδήποτε θα μπαίνει στα βιβλιάρια των κτηνοτρόφων ή των αγροτών και θα παίρνει όσα χρήματα υπάρχουν. Μισό λεπτό, είναι νόμιμο αυτό, θα τα πούμε βέβαια και σε λίγο με την κυρία Γόγουλου, αλλά είναι νόμιμο? Είναι νόμιμο αφού υπάρχει νόμος του κράτους. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το νόμο είναι ο 295 και υπάρχει νόμος του κράτους που λέει, ορίζει ξεκάθαρο ότι η επιδότηση είναι ακατάσχητη μέχρι τον ΟΠΚΕΠΕ. Όταν ξεφύγει από τον ΟΠΚΕΠΕ και μπει στο βιβλίο της τράπεζας, είναι κατάσχητη. Μάλιστα. Εσείς τα χρήματα που υποτίθεται ότι έπρεπε να εμφανιστούν στο λογαριασμό σας, τα είδατε ποτέ? Όχι. Δηλαδή δεν εμφανίστηκαν ούτε σαν κατάθεση στο λογαριασμό σας? Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΠΚΕΠΕ και στο μήνυμα που μου έστειλε ο ΟΠΚΕΠΕ στο τηλέφωνο μου. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πουθενά. Έχουν πάει για την... στην τράπεζα, έχουν δεσμευτεί και από εκεί και πέρα ούτε η τράπεζα η ίδια που μίλησε στη Χαλκίδα γνωρίζει τι θα γίνει από εκεί και πέρα.
Καμιά πρόταση έχετε, κύριε Κουτσόπουλε, να κάνετε πώς μπορεί να ρυθμιστεί όλη αυτή η διαδικασία για να μην περιμένετε χρήματα και αδειάζει εν ρηπή οφθαλμού ο λογαριασμός σας. Το καλύτερο πράγμα που είναι τα συνδικάτα και του αγροτικού τομέα και του κτηνοτροφικού τομέα να απαιτήσουν να βγει κάποιος μια νομοθετική ρύθμιση, να ξέρει κάθε αγρότης αν το βιβλίο του μπορεί να αδειάζει τελείως. Θέλετε κι εσείς όπως όλος ο κόσμος να κάνετε ρυθμίσεις, έτσι. Βέβαια, να μπορείτε να πληρώσετε. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει ρύθμιση εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έγινε καμία ρύθμιση. Και κάθε φορά που έπαιρνα χρήματα άφηνα ένα ποσό για το δάνειο αυτό που υπήρχε. Το 50%. Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε σε λίγο. Παρακολουθήστε και εσείς την κουβέντα. Ευχαριστούμε, κύριε Κουτσόπουλε, για την ενημέρωση. Γιώργο, νομίζω είναι αρκετά τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται και εδώ θα πρέπει να πάρουμε κάποιες νομικές συμβουλές και απόψεις για να δούμε κατά πόσο μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να ελαμφρυνθούν. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Νάντια Γόγολου, δικηγόρο, αστικολόγο, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτές και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Καλησπέρα, κύριε Γόγολου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο, γιατί είναι αρκετά σημαντικό, κύριε Γόγολου. Έχει το δικαίωμα η τράπεζα μέσω του νόμου να πάρει έτσι όπως το περιέγραψε ο κτηνοτρόφος τα χρήματα? Κύριε Βούτσινε, δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι το 90% των οφειλετών αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και σας το λέω και από τη δικηγορική πρακτική. Όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα. Η τράπεζα μπαίνει ανεξέλεγκτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τραβά χρήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες και υπό το νομικό πλαίσιο είναι κατάσχετα. Το θέμα είναι αν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος υφίσταται μια τέτοια συμπεριφορά, θα το πω εγώ, από την τράπεζα, μπορεί κάποια στιγμή, κυρία Γόγουλ, να βρει το δίκιο του. Μπορεί να το βρει. Κοιτάξτε, κυρία Στεριόπουλη, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο το ρυθμίζει. Αν πάρουμε την ισχύουσα νομοθεσία, το άρθρο 461 του αστικού κώδικα και το 982 του κώδικα πολιτικής δικονομίας είναι σαφή. Μιλούν για κατάσχετο μισθών και συντάξεων και κάποιων επιδοτήσεων, έτσι, που υπάρχουν κάποιοι ειδικότεροι νόμοι οι οποίοι ρυθμίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, η τράπεζα λιδωρεί αυτούς τους νόμους, δεν τους λαμβάνει καν υπόψη και ανεξέλεγκτα πηγαίνει και παίρνει τα χρήματα των καταθετών που εύλογα και με καλή πίστη τοποθετούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Υπάρχουν βέβαια και πάγιες μισθοδοσίες που πηγαίνουν κατευθείαν, αλλά ούτε εκεί υπάρχει οδέων σεβασμός και η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο το ρωτάει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς μισθοδοσίας και μέχρι πού μπορεί να πειράξει έναν τέτοιο λογαριασμό η τράπεζα ενός ανθρώπου ο οποίος περιμένει να ζήσει από αυτά τα χρήματα που μπαίνουν εκεί? Κοιτάξτε, είναι σαφές το νομοθετικό πλαίσιο. Όπως είπα και πριν, υπάρχει ακατάσχετο και το οποίο ρυθμίζεται από το αστικό δίκαιο και συγκεκριμένα από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τώρα, όσον αφορά ποσοστά για τα 3/4 που λένε για ένα συγκεκριμένο μερίδιο μισθών που μπορούν να πειράξουν, αυτά αφορούν χρέη προς το δημόσιο. Δεν αφορούν δηλαδή χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα. Αυθαιρέτως οι τράπεζες μπαίνουν και μονομερώς το κάνουν και τραβάνε χρήματα από το λογαριασμό των καταθετών. Δηλαδή μπορούν να το κάνουν και στο λογαριασμό μισθοδοσίας, κύριε Γόγουλ. Κύριε Στεριόπουλε, μέχρι στιγμής η πρακτική έχει δείξει αυτό. Δηλαδή, παρανόμως, χωρίς να σέβονται τη σύμβαση, βεβαίως, αρκετές φορές το θέτουν ως ψηλό όρο στη συμβάση, στα ψηλά γράμματα των συμβάσεων από κάτω. Στα οποία εκεί πέρα είτε υπάρχει μια συμβατική. Και αναγκάζεται ο πολίτης μετά να ψάξει να βρει το δίκιο του στα δικαστήρια πάλι, έτσι. Ακριβώς. Είτε υπάρχει μια συμβατική παραχώρηση, είτε εκχώρηση των απαιτήσεων του οφειλέτη προς την τράπεζα. Και ως προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπουμε και παρατηρούμε τα χρήματα να εξανεμίζονται από τη στιγμή που τοποθετείται στο τραπεζικό λογαριασμό των οφειλετών. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, για να καταλάβει και ο κόσμος. Λέτε δηλαδή ότι αυτά που λένε περί 1.000 ευρώ. Στο λογαριασμό μισθοδοσία. Αυτά, κύριε Στεριόπουλε, αφορούν χρέη προς το δημόσιο. Χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή. Ταμείο. Α, έτσι. Μπράβο. Όσον αφορά τώρα. Εάν οφείλει σε μια τράπεζα. Εκεί, κύριε Στεριόπουλε, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας τα παίρνει όλα. Τα κατάσχετά του. Έτσι και αυτό είναι και συνταγματικώς κατοχυρωμένο. Δεν μπορεί να περιμένει μια οικογένεια τη μισθοδοσία ή να περιμένει κάποιος τη σύνταξή του και να πηγαίνει την άλλη μέρα στην τράπεζα και να βρίσκει μηδέν μέσα. Αυτό το φαινόμενο το έχουμε παρατηρήσει και έχει γίνει πια μια καθημερινή πραγματικότητα την οποία βιώνουν και είναι ζωφερή. Διότι φανταστείτε τώρα καθημερινά οφειλέτες οι οποίοι ζουν και κινούνται καθημερινά να μην βρίσκουν κανένα τραπεζικό λογαριασμό μέσα. Πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Φαντάζομαι και ότι. Να αλλάξει, έτσι. Και τι μπορεί να αλλάξει. Μέχρι στιγμής βλέπω καμία κινητοποίηση από τα αρμόδια όργανα. Δεν υπάρχει καμία εγκύκλωση προς τις τράπεζες, κανένα πρόστιμο και βεβαίως τη λύση πάντα τη δίνει η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο οφειλέτης, αυτός που θεωρεί ότι θίγεται και θίγεται, αν λάβουμε υπόψη τον νόμο, πρέπει να προσφύγει δικαστικός, να κάνει τις αρμόδιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη μάστιγα, την οποία ευτυχώς υπάρχουν και σχετικές ρυθμίσεις και μάλιστα νεότερες και πρέπει να μας ενημερώσετε γι' αυτό, με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
και πώς μπορούν να ρυθμίσουν όλες αυτές τις οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα αλλά και προς άλλους. Τι λέει η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία είναι νέα μάλλον. Κοιτάξτε, ο νόμος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχει βγει από το 2010. Βεβαίως υπέστη, κατά τη γνώμη μου, ένα lifting με το 4161 του 2013. Αλλά και πάλι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει βασικές τομές. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω σαν σχόλιο είναι ότι έχει γίνει ο νόμος ταχύτερος και συστηματικότερος. Διότι οι οφειλέτες δεν αυτό περιμένουν. Αυτό είναι είδηση. Ταχύτερος δηλαδή ο νόμος. Ακριβώς. Δεν περιμένουν οι οφειλέτες μετά από 2 και 3 χρόνια να δώσουν την πρώτη δόση. Ήδη προβλέπεται με το 781 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας ο θεσμός της προσωρινής διαταγής, όπου πηγαίνουν, προσφεύγουν δικαστικό όσοι οφειλέτες και μπορούν με το δικόγραφό τους να εκθέσουν, να κάνουν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών τους και το δικαστήριο να τους ορίσει μια δόση, η οποία είναι ανάλογη των εισοδημάτων τους. Και το κύριο δικαστήριο γίνεται μετά από 2-3 χρόνια. Δηλαδή στην κύριε ουσία. Κύριε Γόγουλου, μπορούν να ρυθμίσουν μόνο τις οφειλές τους προς τα τραπεζικά ιδρύματα ή και προς ιδιώτες. Κοιτάξτε, αυτό που με ρωτάτε είναι πολύ σημαντικό, διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό και υπάρχει μια παρεξήγηση προς αυτό το κομμάτι. Μπορούν να ρυθμιστούν και χρέη προς ιδιώτες με τον νόμο των υπερχρεωμένων. Δηλαδή, και όλα οφείλουμε μαζί, κύριε Γόγουλου. Αν οφείλουμε δηλαδή, βεβαίως, και όλα μαζί. Διότι αν κάνουμε μερικότερη ρύθμιση, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες απορρίπτουν λόγω μη ολικής ρυθμίσεως των οφειλών. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν με τον νόμο των υπερχρεωμένων να ρυθμίσουμε ολικά τα χρέη μας, ακόμα και σε ιδιώτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως εξαιρούνται ειδήσεις, από τον νόμο αυτόν χρέη τα οποία αφορούν το δημόσιο ταμείο, από αδικοπραξίες και χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά δεν ρυθμίζονται με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μόνο αυτά. Αυτά τα δύο, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα μαζέψουν, δηλαδή ουσιαστικά μπορούν σε μία υπόθεση. Και επιβάλλεται, να τα μαζέψουν. Α, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να κάνει. Διότι υπάρχουν, σας λέω και πάλι, αποφάσεις που αν δούνε μόνο και στην πορεία επισέλθει και βρεθεί ότι υπάρχουν και χρήσει σε κάποιο άλλο πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί η αίτηση να απορριφθεί εξ αυτού του λόγου. Βεβαίως η νομολογία εδώ υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνει μια ολική ρύθμιση και είναι και το ορθόν, διότι έτσι προστατεύεται ολικά ο οφειλέτης. Γιατί διαφορετικά λαμβάνει μη μέτρα. Το κακό είναι εκτεταμένο στην περιοχή, κυρία Γόγουλου. Κοιτάξτε, οι οφειλέτες αυτή τη στιγμή προσφεύγουν και πραγματικά ο νόμος στατιστικά παρουσιάζει αυξητική πορεία από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του και πιστεύω ότι είναι και δέον, γιατί είναι ο μονόδρομος πλέον για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Διαφορετικά θα χάσουν και την γύρακα τους κατοικία. Το οποίο δίνει ρητά ο νόμος τη δυνατότητα αυτή να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία από τη ρευστοποίηση. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, η μεγάλη αλλαγή που έγινε με τον νόμο αυτόν και θεωρώ ότι εξορρόπησε τα συμφέροντα τραπεζών και δανειοληπτών, είναι ότι επιβάλλεται η δόση, σε αυτούς βέβαια που έχουν κάποιο σταθερό εισόδημα, να μην πέφτει κάτω του 10% της τελευταίας ημέρης δόσης. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Δηλαδή, να το πούμε με ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο. Ναι, ναι. Αν σε μια τράπεζα είχαμε και δίναμε μια δόση 300 ευρώ το μήνα. Ναι. Η οφειλή μας είναι αναγκαστικά πολύ μεγαλύτερη. Η δόση που δίναμε, η τελευταία ενήμερη, αν είναι 400 ευρώ, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το δικαστήριο το οποίο θα επιληφθεί για να ορίσει τη δόση δεν μπορεί να πέσει κάτω από 40 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, έχουμε ένα πλαφόν στη δόση. Και από εκεί και πέρα ορίζεται με το συνδυματικό κριτήριο. Όμως υπάρχει ειδική εξαίρεση για τους ανέργους και αυτούς που έχουν κάποιες προϋποθέσεις ειδικές, δηλαδή έχουν μακροχρόνια ανεργία, προβλήματα υγείας, όπου εκεί υπάρχει μια επιοίκεια και ο δικαστής δύναται με την διακριτική του ευχέρεια να ορίσει μια μικρότερη δόση. Με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, το ανοίξατε εσείς μόνοι σας το θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι φλέγον και έχει απασχολήσει πολλούς. Και δεν απασχολεί μόνο για τη διαδικασία των υπερχρεωμένων, απασχολεί και άλλες διαδικασίες. Γιατί προφανώς υπάρχουν και ιδιώτες, οι οποίοι όταν τους χρωστούν χρήματα, επισπεύδουν πληστηριασμό κατά της πρώτης κατοικίας. Ο νόμος και το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι στιγμής είναι σαφές. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 υπάρχει δυνατότητα αναστολής των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Μετά βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα ανανεωθεί αυτή η αναστολή. Πολλά κόμματα έχω δει ότι Μέχρι σήμερα το περιθώριο είναι μέχρι το τέλος του έτους. Ακριβώς. Μέχρι 31 Δεκάτου 2013 υπάρχει αναστολή πληστηριασμού για την πρώτη κατοικία. Αναμένουμε κάποια νέα διάταξη η οποία θα επιμηκύνει αυτόν τον χρόνο. Βεβαίως, να τονίσω και κάτι άλλο, έτσι, γιατί το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επειδή οι έμποροι και είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να μπει στον νόμο των υπερχρεωμένων. Και κατά την άποψή μου, κακώς. Γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκες, έχουν επενδύσει, έχουν μεσολαβήσει σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες με ψηλό ρίσκο και τους στερείται αυτή η δυνατότητα. Βέβαια, ακολουθούν άλλη πτωχευτική διαδικασία, αλλά δεν είναι το ίδιο, έτσι, οι διαδικασίες οι δύο αυτές. Οι έμποροι, λοιπόν, παρόλο που δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των υπερχρεωμένων, έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν και αυτή την κύρια κατοικία τους, διότι ισχύει και για αυτούς η αναστολή πληστηριασμών με βάση το μεσοπρόθεσμο σχέδιο. Άρα, λοιπόν,
όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να χειρίζεται σωστά το νομικό σύστημα και να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Διαφορετικά, εάν δεν γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορεί ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να το κάνει μόνος του να βρεθεί και μπλεγμένος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θέλει ακρίβεια και η διατύπωση του δικογράφου και οι δικαστικές προθεσμίες. Γενικότερα, βλέπουμε ότι οι προϋποθέσεις γίνονται αυστηρότερες με τον νόμο. Υπάρχει ένα τυπικό πλαίσιο. Η διαδικασία, παρόλο που είναι εκούσια δικαιοδοσία, που για μας αυτό σημαίνει να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι είναι μια ελαστική διαδικασία όπου υπάρχει ο φιλέτης, μπορεί να προσκομίζει τα εγγραφά του και να συνδιαλέγεται, να υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία έρευνας του αποδεκτικού υλικού. Βλέπουμε τάση της νομολογίας αυτό να γίνεται πιο τυπικό όλο το πλαίσιο. Έτσι, επομένως, πρέπει να χειρίζονται αυτές οι υποθέσεις με τη δέουσα σημασία και να προσέχουν και οφειλέτες πάρα πολύ τα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν, γιατί ανηλικρίνεια δηλώσεων και ανηλικρίνεια εισοδημάτων θα επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεώς τους. Βέβαια, αυτό μόνο αν παραβιάσουν κάποια διάταξη του νόμου. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι ελαφρύνονται, ότι σώζουν την κύρια κατοικία τους και ότι οι δόσεις πραγματικά ανακουφίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πραγματικά, αυτός ο νόμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται, θα έλεγα, σε μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές του, έχει προσφέρει πολλά και έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες στο να βρουν την ηρεμία τους. Γιατί ξέρετε, η κύρια κατοικία αποκτάται με πολλές θυσίες. Και είναι ακριβώς. Και μετά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Επένδυσαν πάνω στην ιδιοκτησία, αυτοί πάνε να χτυπήσουν τώρα. Αυτή ακριβώς. Βέβαια, τώρα βλέπουμε και με άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τέλεια κίνησης περιουσίας ότι χτυπάνε από άλλα μέτωπα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εντάξουμε και άλλα νομικά πλαίσια τους ώστε να προστατευτούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι με το μεροκάματό τους προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο και για τα παιδιά τους να αφήσουν κάτι πίσω. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα δυσεπίλητο για τα ιδιοκτησιακά τους ζητήματα. Κύριε Γόγουλη, σας ευχαριστούμε. Γιώργο Στεριόπουλο, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τρίτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Σύστημα επίπλων Πλάτων Καραθανάσης. Στο κατάστημά μας, στη Μεγάλη Βρύση, θα βρείτε συναγώνιστες προσφορές. Γωνία που γίνεται κρεβάτι από 900-500 ευρώ. Σαλόνι τριθέσιο, διθέσιο με σκαμπό από 1500-900 ευρώ. Καναπές που γίνεται κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο από 350-250 ευρώ. Κρεβάτι μονό με στρώμα από 380-220 ευρώ. Κρεβάτι διπλό με στρώμα από 480-350 ευρώ. Κατάστημα επίπλων Πλάτων Καραθανάσης. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα, Λαμί. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Το top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφία Λαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ.
Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε στο ρεπορτάζ από την τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική Φθιώτα και τον Δήμο την Στυλίδας. Και ένα θέμα το οποίο νομίζω αξίζει ειδησιογραφικά και όχι μόνο να το προσεγγίσουμε και έχει να κάνει με τις παρουσίες ή καλύτερα απουσίες δημοτικών συμβούλων και αν τηρούνται τι νόμες διαδικασίες. Ένα θέμα το οποίο φέρνει στην επικαιρότητα ο κύριος Μάμαλης με την δική μας την έρευνα για το τι συνέβη. Θα συνομιλήσουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Στυλίδας. Καλησπέρα κύριε Μάμαλη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για πολλαπλή φορά για τη φιλοξενία σας. Τι γίνεται? Το θέμα είναι, όχι να ευχαριστείτε εμάς, το θέμα είναι επιτέλους να ευχαριστείτε αυτούς που σας έδωσαν τα στοιχεία που ζητούσατε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τα στοιχεία, για να αναφέρουμε το ρεπορτάζ και να ανοίξουμε την κουβέντα και να το βάλουμε σωστά το θέμα, είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε στο απουσιολόγιο ουσιαστικά του Δήμου αρκετές απουσίες. Αυτό δηλαδή που αρχικά ισχυριζόσασταν εσείς. Φυσικά υπάρχει και ο νόμος του Καλλικράτη, ο οποίος, να το ξεκαθαρίσω εδώ το θέμα, λέει ότι μετά από τρεις συνεχόμενες απουσίες μπορεί να αρχίσουν να επιβάλλονται κυρώσεις ή να αρχίσει τουλάχιστον η διαδικασία. Εδώ έχω το 2011. Άρα Γιώργο, σε δύο... Στις 30 συνεδριάσεις, δεν θα πω τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων, ας τα πει ο κύριος Μάμαλης, στις 30 συνεδριάσεις 20 παρουσίες, 24, 20, 23, 22, 8, 8, 22, 19. Πώς είναι όλοι μαζί? Δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι σε έναν ικανό αριθμό δημοτικών συμβούλων, αρκετών δημοτικών συμβούλων, βλέπω δηλαδή απουσίες που φτάνουν μέχρι και το 35%, το 30%, δηλαδή των συνολικών παρουσιών. Αν δικαιολογείται δηλαδή, όλο αυτό, αν λοιπόν, μία στις τρεις συνεδριάσεις ο δημοτικός συμβούλος λείπει, δημιουργείται αντικειμενικά ένα θέμα. Και δεν το λέω μόνο για το Δήμο Στυλίδας, επειδή το άνοιξε το θέμα ο κύριος Μάμαλης. Ίσως αυτή η διαδικασία ανοίξει μια φάμπρικα κυριολεκτικά στο τι ακριβώς συμβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση με τους ανθρώπους που βγαίνουν και ζητούν την ψήφο του πολίτη. Και μετά δεν παρουσιάζονται. Ακριβώς. Και δεν παρουσιάζονται στα έδρανα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και νομίζω ότι εδώ φταίμε κι εμείς, γιατί θα πρέπει να παρουσιάσουμε σωστά τα στοιχεία, ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι, για να ξέρει ο κόσμος ποιο ψηφίζει. Όχι για τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα βέβαια, το τι κολλήσει εργούν, οι διαδικασίες, δεν παίρνονται αποφάσεις. Εγώ γι' αυτό θεωρώ, μόνο γι' αυτό, είναι καλή αφορμή και τη βάση δηλαδή, τη βάση δηλαδή από όλη αυτή την κουβέντα, αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Μάμαλη που την άνοιξε τη διαδικασία αυτή, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί όχι αν μόνο το κάνουν για το όλοι. Στυλίδας, έτσι. Ακριβώς. Αφορμή παίρνουμε και ξεκίνημα αφετηρία. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε συγκεκριμένο το θέμα. Διότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Προκύπτει και από τα χαρτιά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι γίνεται, κύριε Μάμαλη? Κοιτάξτε, να δείτε, για τη συντομία του χρόνου με αφοπλίσατε, τα είπατε όλα εσείς. Εγώ θέλω να σας πω δύο πράγματα. Ότι αυτή η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες. Έπρεπε να φτάσω στα άκρα επίσημα. Εξαναγκάστηκε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Βέτας, με επέμβαση της κυρίας Γερακούδη να δώσει τις απουσίες. Θυμάστε που ισχυριζόταν ότι δεν έχουμε νόμιμο δικαίωμα ούτε σαν πολίτες να μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, και υπογραμμίζω αυτό που είπατε κύριε Βούτσελε με τον κύριο Στεριόπουλο, ότι είναι ασέβη από τους θεσμούς. Εγώ δεν θα μπω στον κόπο να μαζέψω τις απουσίες. Και λίγο με ενδιαφέρουν οι απουσίες και τα ονόματα. Αυτό είναι η δουλειά του κυρίου Βέτα, να τις αφήσει, της κυρίας Γερακούδη, κατά συνέπεια. Του Δημάρχου Στυλίδας. Σας επισημαίνω όμως ένα πράγμα, γιατί δεν θέλω να γίνω μεταχριστών προφήτης. Ενδέχεται να παίξουν το παιχνίδι της επίπληξης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το παιχνίδι της επίπληξης. Και από εκεί. Όχι κύριε Στογιόπουλε. Μην το αφήνουμε όμως ανοιχτό. Όχι, τελειώνω. Το παιχνίδι της επίπληξης για μένα δεν παίζει πλέον. Διότι οι απουσίες, τις είπατε εσείς, όχι εγώ, είναι πάνω των 10. Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Είπε ο συνάδελφος στις τρεις συνεχόμενες απουσίες. Έτσι λέει. Άρα δηλαδή, ναι, αν λείψει μία-δύο. Δεν λέει ότι θα αρχίσει η διαδικασία. Δεν λέει ότι θα αρχίσει η διαδικασία εκεί. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις εδώ με 5 συνεχόμενες, με 6 συνεχόμενες, με 7 συνεχόμενες, Γιώργο, με 8. Αν δεν κινήσει τη διαδικασία. Μα δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Μάμαλης, πώς θα ξέρουμε τι δεν γίνει. Έχει γίνει τίποτα ακόμη, λέμε. Φωνή εν βόντος ενέργεια. Δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ. Δεν κλήθηκε ένας άνθρωπος να του γίνει η επίπληξη που αναφέρει ο κύριος Μάμαλης. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει νόημα η επίπληξη πάνω από 3 υποσύσεις εδώ. Τρομάζουμε από τα νούμερα των απουσίων. Συμφωνώ πολύ. Η πραγματική κύρωση ποια είναι, κύριε Μάμαλη, στις 3 απουσίες να φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο?
Τι λέει ο Καλλικράτης? Εσείς τα είπατε πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Μπούτσελα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να πάμε τώρα στην ουσία. Να ξέρουμε ποιο εδώ βλέπουμε. Έτσι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είναι. Συγγνώμη, και άμα πάτε. Αν ψήφισε τον κύριο Μαμαλή κάποιος και αύριο απουσιάζει 10 συνεδριάσεις. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορεί να απαντήσει και ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Εγώ δεν θα κρύψω εδώ τώρα ότι επικοινώνησα με τον κύριο Βέτα και του ζήτησα απαντήσεις και μου είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Θέλω να σεβαστείτε το γεγονός ότι θέλω να απαντήσω χωρίς να έρθω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Μαμαλή. Δεν ξέρω ο άνθρωπος για ποιο λόγο το λέει αυτό. Να σας πω, εγώ εικάζω, διότι το λέω και δημόσια, είμαστε όχι απλοί φίλοι με τον κύριο Βέτα, κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά ναι, το είπε και αυτό. Ναι, το θέμα δεν είναι να προχωρήσουμε για να μπαίνουμε σε άλλα όμως μονοπάτια. Το θέμα είναι τώρα πλέον, δεν είναι θέμα ποιος είναι φίλος με ποιον. Κύριε, εδώ μιλάμε για επίσημα έγγραφα τα οποία έρχονται, ναι, σφραγισμένα, τυπωμένα με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας πάνω, που αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία. Κατόπιν εντολής της κυρίας Γερακούδη. Κατόπιν εντολής της κυρίας Γερακούδη, βεβαίως. Και μάλιστα να σε απάντηση που πρέπει να δοθεί, η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι αν όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει από μόνη της να έρθει σε γνώση των πολιτών που ψηφίζουν. Εκεί πάει το θέμα. Και το θέμα πάει, επαναλαμβάνω ξανά, λέμε, θα σταματήσουμε κάποια στιγμή. Θα έρθουν. Θα κληθούν μια φορά στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδραθούν δεύτερη ή δεν θα έρθουν και θα γίνει η συνεδρίαση. Ακόμα κι αν κολλησιεργούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ψηφιστούν και δεν ψηφίζονται. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοια κολλησιεργία. Ότι όλα τα θέματα πάνε κανονικά. Δεν θα πρέπει ο πολίτης που ψηφίζει μέσα στο παραβάν να ξέρει αν αυτός που ψηφίζει τον εκπροσωπεί. Γι' αυτό τον λόγο το κάνει. Κύριε Μαμαλή. Να πω κάτι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό και στους δυο σας. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό που είπατε είναι απόλυτα σωστό. Σας είχα πει παλιά, δεν θυμάμαι πότε, ότι εδώ υπήρχαν συμβούλια χωρίς σας δημάρχους. Κάντε έρευνα να τον ανακαλύψετε. Ότι συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από δύο μία παρτίες με το 1/3. Είναι ασέβεια στους θεσμούς. Και όχι μόνο στους ψηφοφόρους. Και τελειώνοντας το εξής. Ο κύριος Στεργιόπουλος, δεν σας ανέφερε, αγαπητοί συμπολίτες, ότι άμα πάμε στους προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων, εκεί είναι όλο απουσίες. Ναι, εντάξει, τώρα θα πάμε. Αλλά και άμα εκεί είναι στο Δήμο στη Λέσβο, φαντάζομαι ότι θα γίνει. Θα πάμε και εκεί, το έχουμε και εδώ. Είπαμε να το ανοίξουμε ένα-ένα, εφόσον με προκαλεί ο κύριος Μάμας. Όχι, δεν σας προκαλώ. Αναφέρομαι. Ναι, κατάλαβα. Λογίτσι, Άγιδρο. Στις τοπικές κοινότητες είναι ακόμα χειρότερα, κύριε Μάμα. Πολύ χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα προφανώς στις τοπικές κοινότητες. Να κάνουμε λίγο χιούμορ. Ναι, δεν θα πω όνομα, δεν θα πω όνομα. Είναι τόσα πολλά τα κουλούρια που αφού. Δεν θα πω όνομα, ναι. Μάλιστα το λέει κουλούρια το, εδώ και 2-3 μέρες που το ψάχνουμε το θέμα. Το λέει ο κύριος Μαμαλής κουλούρια, γιατί κάθε φορά που μπαίνει μια απουσία είναι κύκλος μέσα στο κουτάκι και δεν είναι ένα νι, ένα χ, όπως αλλιώς το. Η απουσία είναι ένα κουλουράκι και λέει δεν θα μετρήσω τα κουλούρια. Το πρώτο όνομα, δεν θα πω το όνομα, έτσι. Από τις 18 συνεδριάσεις λείπει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Από τις 18 λείπει στις 14. Ένα άλλο όνομα. Από τις 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, επίσης 14. Ένα τρίτο όνομα. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 από τις 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 από τις 18. Και αυτό γίνεται, είναι τα ονόματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ονόματα. Περισσότεροι από 10 έχουν αυτούς τους αριθμούς περίπου που σας ανέφερα. Και το θέμα είναι. Μήπως αυτεπάγγελτα πρέπει να και κινηθούν. Και το θέμα είναι. Δεν ξέρω αν θα πει. Μα έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους. Δηλαδή τι αυτεπάγγελτα. Η κυρία Γερακούδη έδωσε την εντολή. Δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Δηλαδή λειτουργεί τώρα αυτή η διαδικασία εδώ. Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Στεργιόπουλε. Ναι, το γυρίσουμε ανάποδα τώρα. Όχι, μια πολύ απλή ερώτηση, πανεύκολη. Ναι. Δεν την ξέρω την κυρία Γερακούδη, τιμή μου να την γνωρίσω. Ναι. Η κυρία Γερακούδη, δεν ξέρω, συγχωρέστε μου αν δεν είναι έτσι. Δεν ήξερε, δηλαδή αν δεν έκανα εγώ την οποιαδήποτε κίνηση, αυτό δεν ξέρει η κυρία εγώ. Γερακούδη. Γενικότερα εγώ το έβαλα, ναι, κύριε Μαμάλη. Αν, ναι, έχει τέτοια πληροφόρηση, δεν πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες. Όχι, από εγώ σας λέω Γερακούδη κάτι πιο δύσκολο. Αν εγώ δεν βρισκόμουν, κυρία Γερακούδη, δεν ενημερώνεται εδώ και 3 χρόνια τι μέλη γίνεται στα δημοτικά συμβούλια. Λέω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί εγώ να κάνω κιόλα. Ενημερώνεται. Και δεν ενημερώνεται γιατί ακολουθούν, μπράβο, όλη την ίδια διαδικασία που λένε, το έχετε ακούσει που λένε, δεν είχαμε καταγγελία, πώς θα το ψάξουμε. Έτσι, μπράβο. Το έχετε ακούσει που το λένε όλες οι υπηρεσίες. Και ο παππούς με τη γιαγιά
Ακριβώς. Να κοιμώνται καλά. Ακριβώς. Αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι στα χέρια του συνέχεια. Εγώ δεν ξέρω αν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το στείλει αυτό στην περιφέρεια. Συνέχεια μπορεί να μην το έχει κάνει η περιφέρεια. Πιθανότατα όμως, μετά από αυτή τη διαδικασία, να πρέπει να το ζητήσει. Και να το ζητήσει από όλους τους Δήμους. Για να εφαρμοστούν τα νόμιμα. Γιατί μέσα ο Καλλικράτης μιλάει και για ελεγκτικούς μηχανισμούς για αυτούς που μένουν ή δεν μένουν στις δουλειές τους. Που έρχονται ή δεν έρχονται στο καθήκον. Και το καθήκον όταν είσαι εκλεγμένος είναι να είσαι εκεί όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γιατί οι αποφάσεις αφορούν τους ανθρώπους που σε ψήφισαν. Κοιτάξτε, κύριε Στεργιόπουλε, να κλείσω λίγο για αυτό το θέμα, γιατί με στεναχωρεί ιδιαίτερα, επειδή τυχαίνει να είμαι και στην ίδιο της. Η κυρία Γερακούδη είναι πλέον ενήμερη και από μένα τον ίδιο για τα τελευταία γεγονότα. Όμως, θέλω να πω κάτι, χωρίς να στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους που τους σέβομαι ακόμα και τώρα που είναι αυτοδιοικητικοί. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Γνώση των συνεπειών μου. Διαγράφηκε ο κύριος Σμίτης. Εκτιμώ εγώ γιατί χάλαγε τη μανέστρα. Πριν από τον κύριο Μίτη, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που έπρεπε να έχουν ήδη προδιαγραφεί. Μιλάμε τώρα για σύμβολο ο οποίος πήγε μόνο και μόνο και αν πήγε, εικάζω εγώ, σε αγιασμό. Αν πήγε σε αγιασμό. Μια φορά. Άντε και να πήγε στον αγιασμό. Ωραία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Να μην πούμε όνομα, αλλά... Αναδείξαμε το θέμα. Γιατί... Η αρχική συνεννόηση ήταν σήμερα εδώ να υπήρχε και η άλλη άποψη. Επαναλαμβάνω, ενημερώθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Βέτας, ο οποίος μου είπε, δεσμεύομαι να απαντήσω αύριο. Εξηγήσατε και εσείς τους λόγους, τους δεχόμαστε κι εμείς. Εμείς θέλουμε απάντηση επί της ουσίας, δεν μας ενδιαφέρει το πότε, το μια μέρα πριν, το μια μέρα μετά. Αυτό είναι έτερο δεκάτερο. Έτσι. Μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Και προφανώς εσείς είστε εδώ, γιατί μάλλον έτσι και όπως πρώτη φορά σας βλέπω και τόσο ήρεμο, νιώθετε δικαιωμένος από τις καταγγελίες τις οποίες προχωρήσατε. Όχι κύριε Στριόμπλου, δεν ξέρω αν νιώθετε ή δεν νιώθετε δικαιωμένος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Τα χαρτιά πάντως σας δικαιώνουν και αυτή είναι η αλήθεια. Με βλέπετε στο ύφος μου ότι είμαι πέρα για πέρα στεναχωρημένος, γιατί αυτή τη στιγμή αναγκάζομαι να ανακαλύψω μερικά πράγματα και ντρέπομαι για την πόλη μου. Ενώ ναι. Για τους ανθρώπους που κρυφτούν την πόλη. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι, όλοι γι' αυτό. Όχι, κοιτάξτε, όμως, είναι παράδειγμα, να αλλάξει αυτό. Παράδειγμα ο Δήμος Στυλίδας προς αποφυγή. Δυστυχώς. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Μάμαλη. Υπήρξε μια πρόσφατη διαδικασία στην οποία αποβληθήκατε. Τι ακριβώς είχε συμβεί σε αυτή τη διαδικασία? Ήταν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τα λέω συνοπτικά. Είχα ζητήσει. Σας απέβαλε ο φίλος Βέτας. Ο φίλος Βέτας. Εντάξει. Έτσι τον παρουσιάσατε προηγουμένως και εσείς. Φίλος το φίλο μη φίλευε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην ουσία. Τι είχα ζητήσει στο προτελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να μου πει ο κύριος Δήμαρχος πού βρίσκεται ένα πιάνο, το οποίο είναι δημοτική περιουσία. Πιάνο εννοείται μουσικό όργανο. Μουσικό όργανο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο μου είχε πει κύριε Μάμαλη να ενημερωθώ από τους αντιδημάρχους. Εντελώς υπτωπικά, οι αντιδήμαρχοι ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, και είχα βάλει και ένα ζήτημα στον κύριο Χασιώτη, ο οποίος ο κύριος Χασιώτης είναι αντιδήμαρχος επί της άνδρευσης, εδώ και 6 μήνες, αλλά τυπικά το έβαλα στο προτελευταίο. Γιατί υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι συμπολίτες, δυστυχώς, και αυτό προσβάλλει και η Στυλίδα, κλέβουν νερό και ποτίζουν τα ελαιοπερίβολα ή δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, και μου είχαν πει να με ενημερώσουν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην τελευταία συνεδρίαση, λοιπόν, μου λέει ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Μάμαλη, μείνετε ήσυχος. Το πιάνο είναι σπίτι μου. Λέω στο σπίτι σας, ωραία. Λοιπόν, μπροστά εσείς, πίσω εγώ και την προσωπία του Δημοτικού Συμβουλίου να πάμε να τον βρούμε. Λοιπόν, μιλήσατε εσείς? Όχι, άλλο τόσο και ο κύριος Δήμαρχος. Και μετά βάζω το θέμα για τον κύριο Χασιώτη, που περίμενε απάντηση και ο κύριος Οικονόμου, από την Λαϊκή Συσπήρωση, αν τη λέω καλά. Και εκεί δεν άντεξε ο κύριος Μέτας και με αποβάλλει. Εμένα δεν με στεναχώρησε, κύριε Στεργιόπουλε, η αποβολή μου. Ξέρετε τι με στεναχώρησε? Τι λέτε εσείς? Η ασέβεια στο θεσμό. Ποιον θεσμό? Που έτυχε κάποτε να είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αποβάλλεις εύκολα έναν πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε καν έναν πολίτη, όταν λέει αλήθειες. Και εγώ κλείνω στέλνοντας ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε, στον κόσμο που με ακούει της Στυλίδας, ότι με επιστρατεύσατε, αγαπητοί συμπολίτες, για να τραβήξουμε την προσπάθεια από κοινού μπροστά. Με ξέρετε, σας ξέρω. Ήρθα να δώσω στο Δήμο και όχι για να πάρω. Άρα, λοιπόν, μέχρι. Και θα λέω πάντα αλήθειες, όπως και ο φίλος μου Στεργιόπουλος και ο κύριος Βούτσινος.
γιατί εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Κύριε Μάμαλη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εγώ για τη φιλοξενία σας. Είναι ένα θέμα, μείνετε λίγο στη θέση σας, είναι ένα θέμα που πρέπει να ψαχθεί και από τους φορείς. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε χθες και έχει συνέχεια, Γιώργο Στεριόπουλο, που έχει να κάνει με την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί κυριολεκτικά στο κοινοκομείο Λαμίες. Σήμερα είχαμε αδέσποτα, βρεγμένα, τρομαγμένα, υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Τι συμβαίνει? Πήγαμε για δεύτερη αυτοψία στο Δημοτικό Κοινοκομείο. Είπαμε χθες τα βασικά. Τα βασικά είναι ότι η άδεια είναι πλέον άδεια ενδιαιτήματος και όχι κοινοκομείου. Η άδεια λέει ότι μπορούμε να φιλοξενούμε 4 σκυλάκια. Χθες ο αριθμός ήταν στα 270, σήμερα πήγε στα 170. Ο πραγματικός αριθμός δεν ξέρω από ποιον θα βεβαιωθεί. Θα δούμε σήμερα ποιος θα μας τον βεβαιώσει αυτόν τον αριθμό. Ας δούμε το ρεπορτάζ και να το συνεχίσουμε. Όπως είχαμε προαναγγείλει χθες, ο φακός μας βρέθηκε για νέα αυτοψία στον χώρο του Δημοτικού Κοινοκομείου Λαμίας. Όλος περιέργος, το νεκρό ποντίκι σε μερική αποσύνδεση που σας δείξαμε χθες, ξανά και ξανά, σήμερα εξαφανίστηκε. Και καλά έκανε. Χθες, αφού έφυγε η κάμερά μας από το Δημοτικό Κοινοκομείο, έγιναν δειγματοληπτικές εξετάσεις αίματος στα αδέσποτα σκυλιά. Δειγματοληπτικές ακούσατε? Ναι, το δείγμα ήταν 4 σκυλιά από τα παραπάνω από 170. 173 από σήμερα δηλαδή, μετά τα 3 νεογέννητα κουταβάκια, τα οποία βρέθηκαν παρατημένα σε σάκο σκουπιδιών από την πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Λαμία. Λοιπόν, αυτά τα κουταβάκια εδώ που μας ειδοποίησαν σήμερα και τα έφερα εδώ, δεν είναι αδέσποτα. Αυτά είναι παιδιά μια σκύλας που κάποιος είχε στο σπίτι του και τα οποία τα θεώρησε αντικείμενα. Την άφησε τη σκύλα του να γεννήσει, δεν τη στήρωσε όπως έπρεπε να κάνει και βέβαια τα βρήκε και τα πέταξε. Νόμιζε ότι είναι αντικείμενα. Κατά την ίδια λογική αυτός ο κύριος μετά από 6 μήνες ή 5 θα ξανακάνει το ίδιο. Και το ίδιο κάνουν πάρα πολλοί. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή, έτσι, για το τι κάνουν όσοι έχουν σκυλιά, οι οποίοι αντί να στηρώσουν τα ζώα τους, τα αφήνουν και γεννάνε και μετά πετάνε τα κουτάβια. Η Αγγελική Μπαρτσιώκα έκανε και η ίδια αυτοψία στο χώρο και ζήτησε εξηγήσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους για πολλά ζητήματα, ενώ έδωσε τις διαπιστώσεις της μέσα από το φακό του ένα. Αυτά είναι σχετικά και τα έχουμε τα στηρώσαμε αυτά. Τώρα έχουμε αυτό το σκρίπτ που μας φέρνει εκεί με το κομμένο το πόδι. Το πόδι να το δώσει. Αυτό γίνεται η θεραπεία, να φύγει η φλεγμονή, να είναι σε κατάσταση να αναρκωθεί και το μοτιβούς τώρα που έχει να μείνει. Αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Αυτά θα φύγουν, θα βάλουμε άλλα αρσενικά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τα καινούργια που έρχονται. Είπαμε, εμβολιάζονται, στηρώνονται και αφαίνονται εκεί που πρέπει. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Όπως λέει ο νόμος. Δεν θέλω κάτι. Όπως λέω, εγώ από νόμο, τώρα αγγέλα, εγώ από νόμος δεν ξέρω. Εμείς είπαμε ό,τι είπαμε στην Επιτροπή εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είπαμε. Από μέρη που είναι πώς τα λένε, αυτοκινητόδρομος, ταχείας κυκλοφορίας, σχολεία και πάει λέγοντας. Βέβαια, όταν τα αφήνει ένα ζώο σε ένα μέρος, δεν θα μείνει εκεί. Μπορεί να φύγει και να πάει παραπέρα. Λέμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αρμόδιος για την παραβίαση των φαρμάκων, για τη χορήγηση των φαρμάκων είναι ο Δήμος, ναι. Ο Φιλοζωικός απλά βοηθάει την κατάσταση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι δεν πήγαν καν στη διαδικασία να κάνουν κέντρο περίθαλψης για λόγους οικονομικής κατάστασης, για λόγω της κρίσης, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Δήμος της Λαμίας έκανε αυτή την προσπάθεια και κάποια χρόνια. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι όλα ρόδινα. Και ποτέ δεν θα είναι όλα ρόδινα. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα και πάντα θα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με όποιο καλύτερο τρόπο μπορούμε. Ήρθανε κάποια φάρμακα εδώ. Βέβαια, είχε φροντίσει και με μια εκστρατεία που είχε κάνει και μέσα από το Facebook ο Φιλοζωικός να έρθουν κάποια φάρμακα, γιατί υπήρχε πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζώα εκείνα τα οποία είναι εμφανώς άρρωστα. Αυτά τα ζώα που είναι εμφανώς άρρωστα και φαίνονται κάποια, είναι σκελετωμένα, είναι έτσι, είναι αλλιώς, έτσι. Γιατροί εμείς δεν είμαστε, υπάρχει ο γιατρός εδώ για να πει τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δοθούν σε αυτά τα ζώα άμεσα φάρμακα, να μην έχουμε άλλους θανάτους. Θα παραμείνουμε στο θέμα, θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τσελά που είναι Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινιατρικής να μας βοηθήσει λίγο στο ρεπορτάζ το οποίο αναδείξαμε χθες, συνεχίζουμε και σήμερα. Καλησπέρα κύριε Τσελά. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Πουτσινέ. Σας ακούμε, γνωρίζετε τι συμβαίνει στο Δημοτικό Κοινοκομείο, δεν είναι και οι καλύτερες εικόνες και, εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός που θα έπρεπε να είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτά τα ζώα που υπάρχουν μέσα. Είναι αλήθεια ότι θα λέγαμε ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν δοθεί άδεια στο κοινοκομείο. Τόπο εκεί του,
το κοινοκομείο της Λαμίας. Ποιο κοινοκομείο, ούτε κοινοκομείο δεν είναι, κύριε Τσελά. Παρ' όλα αυτά, μετά από καταγγελία που είχε γίνει πάλι από την πρόεδρο, δεν ξέρω να ακούτε γιατί κάνει. Ναι, ναι, πολύ καλά σας ακούμε, συνεχίστε. Μετά από την καταγγελία που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο η πρόεδρο, είχαμε στείλει κτηνίατρο της υπηρεσίας μας στο κοινοκομείο, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν τα άρρωστα σπηλιά, συγγνώμη, που έλεγε ότι υπάρχαν πληθώρα κοσμάτων από πνευμονιόκοκο. Ο κτηνίατρος της υπηρεσίας μας δεν διαπίστωσε να υπάρχουν άρρωστα σκυλιά και ούτε παρατήρησε να υπάρχουν και πολλά που να είχαν πεθάνει, πολλά σκυλιά. Βέβαια οι συνθήκες είναι δύσκολες. Τι σημαίνει, κύριε Τσελά, δεν διαπιστώσατε πολλά? Ορίστε, δεν σας ακούω. Λέω, τι σημαίνει δεν διαπιστώσατε πολλά που είχαν πεθάνει? Όχι, γιατί η καταγγελία ήταν ότι υπήρξαν μαζικοί θάνατοι στο κοινοκομείο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπήρχαν μαζικοί θάνατοι, κύριε Τσελά? Όχι. Όχι, δεν διαπιστώθηκε. Ωραία, ωραία. Συνεχίστε, ναι. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι ή θα πρέπει να παρεύουμε και να πάρουμε την άδεια από το κέντρο περίθαλψης, όπως να το πούμε, αδέσποτων ζώων, που δεν θεωρώ ότι ήταν και θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σαν περιφέρεια. Γιατί όπως και να το πει κανείς, προσφέρει κάποιο έργο στην πόλη της Λαμίας. Τεράστιο έργο προσφέρει, τεράστιο. Τεράστιο. Το θέμα είναι όμως τι θα κάνετε υπηρεσιακά. Είναι ελάχιστο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Δεν σας ακούω, δυστυχώς δεν σας ακούω. Τι μπορεί να γίνει από την πλευρά σας? Υπάρχουν περιθώρια να παρέμβετε, κύριε Τσελά, εσείς? Το πλαίσιο μπορεί να κάνει κάτι? Εμείς το μόνο που θέλω να κάνουμε είναι, σας είπα, είναι να τους βάλουμε διοικητικά πρόστιμα στο Δήμο γιατί δεν τηρεί τις προϋποθέσεις στο κέντρο περίθαλψης ή να του αφαιρέσουμε την άδεια. Κάτι που δεν θεωρούμε σωστό ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Μέχρι σήμερα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ποια είναι, κύριε Τσελά? Κύριε Τσελά, μας ακούτε? Τα μέτρα που έχουν πάρθει, ρωτάει ο συνάδελφος ο Γιώργος Στεριόπουλος, ποια είναι? Εμείς μόνο τα μέτρα δεν υπήρξαν μέτρα, υπήρξαν μόνο υποδείξεις και συστάσεις προς το Δήμο. Ποτέ δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ποτέ! Μέτρα διοικητικά ή τι να είτε, μέτρα. Οποιαδήποτε μέτρα, ποια μέτρα έχουν ληφθεί? Ναι, δεν έχουμε λάβει μέτρα, να δείτε, δεν σας είπα. Τα μέτρα είναι ή να υποβάλουμε διοικητικό πρόστιμο ή να κλείσουμε το κοινοκομείο. Κάτι το οποίο σας ομολόγω δεν μας είναι ευχάριστο να προχωρήσουμε γιατί θεωρούμε ότι ο Δήμος προσφέρει με το κοινοκομείο εκεί. Είναι δύσκολη η... Άρα προσπαθείτε σε να... Σε καμία περίπτωση ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος υποστηρίζει ότι το ενδιέτημα του Δήμου Λαμίας πρέπει να κλείσει. Το θέμα είναι πώς θα βελτιωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αυτή τη βελτίωση... Αν καθόμαστε όλοι μαζί και την κοιτάμε από μακριά, δεν διορθώνεται. Μόνο ο Δήμος μπορεί να την βελτιώσει και μόνο αυτός είναι ο αρμόδιος για να κάνει οποιοδήποτε ενέργειες. Μήπως υπάρχουν τα περιθώρια κάποιας επίπληξης, να το πω, κύριε Τσελά, για να μην γίνεται πολύ δυσάρεστη? Έχουν γίνει αυτά, μέχρι εκεί έχουν γίνει. Σας είπα, εγώ μου κάνει και τις υποδείξεις. Έχουμε πει ότι πρέπει να συστήσουν και την Επιτροπή Παρακολούθηση Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, την οποία δεν μας έχουν κοινοποιήσει ακόμα, αν την έχουν συστήσει, η οποία θα είναι και υπεύθυνη για όλο το πρόγραμμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων εκεί. Και σε κάθε περίπτωση, είπαμε, εμείς σαν περιφέρεια δεν μπορούμε να παρεύουμε άμεσα, δηλαδή στο κοινοκομείο. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι ένας έλεγχος, διαπιστώνουμε πράγματι ότι οι συνθήκες δεν είναι σωστές, αλλά σας λέμε από εκεί και πέρα, μόνο πέρα από τις υποδείξεις και κάποιες επιπλήξεις, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε άλλα διοικητικά μέτρα. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό που μας περιγράφετε? Κύριε Τσελά? Για πείτε μου, κύριε Σαλιώ. Σαν μια ιδιότυπη ομοιρία μου ακούγεται. Ποιανού ομοιρία όμως, ποιανού ομοιρία? Άντεντε! Ποιανού ομοιρία? Άντεντε! Λοιπόν, σας είπα, το μόνο που θέλετε, άμα επιθυμείτε να πάμε να κλείσουμε το κοινοκομείο... Όχι, δεν επιθυμούμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Λέμε όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να ασκηθούν πιέσεις από τα αρμόδια όργανα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Όσο το κοιτάμε δεν διορθώνεται. Οι πιέσεις γίνονται, αλλά αυτό πρέπει να αντιποκριθεί ο Δήμος για να κάνει. Μάλλον να πρέπει κάνει να προχωρήσει να το πούμε, Δήμο, κύριε Τσελά. Πρέπει να το πούμε διαφορετικά. Μάλλον πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα για να συμμορφωθεί. Αυτό φανταζόμαστε, κύριε Τσελά. Εμείς ούτε πρόστιμα προτείνουμε. Ποιος θα τον πιέσει το Δήμο όμως?
Τηλεφωνικά μπορεί κάποιος να τον πει, ας μην φτάσουμε στα πρόστιμα, κύριε Τσελά. Λοιπόν, μα σας είπα, έχουμε ήδη κάνει μια επίσκεψη, έχουμε κάνει δώσει υποδείξεις. Θα ξαναεπισκεφτούμε. Δεν θέλετε να φτάσετε στο. Και να το πούμε για μια φορά ακόμη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μα αυτό συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα κάνουμε όμως. Λοιπόν, προσπαθούν να. Προσπαθείτε να είστε όλοι να πατάτε σε δύο βάρκες, κύριε Τσελά, να το πω εγώ, και είναι κατανοητό. Δεν είναι. Το κατάλαβα. Είναι, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη περιφέρεια. Και το διοικητικό πρόστιμο, αντί να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο, θα ήταν προτιμό το Δήμο αυτά τα χρήματα που θα έδινε στο διοικητικό πρόστιμο να τα. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Τσελά. Γιατί δεν το λέτε και στο Δήμο. Θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Θα το κάνουμε. Γιατί δεν το λέτε και στο Δήμο. Θέλετε να σας στείλουμε το πρόστιμο να το πληρώσετε ή τα λεφτά αυτά να τα ρίξετε εκεί για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πολύ ωραία το είπατε. Νομίζω ότι είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει, κύριε Τσελά, το είπατε πολύ καλά και πολύ σωστά. Ωραία. Ακούνε άνθρωποι του Δήμου, ας συμμορφωθούν και εσείς κάντε αυτό που σε δεύτερη φάση πρέπει να κάνετε. Δεν σας υποδεικνύουμε τη δουλειά σας, την ξέρετε καλύτερα, αλλά πρέπει να αλλάξει εικόνα αυτού του κοινοκομείου, κύριε Τσελά. Εμείς υποστηρίζουμε μόνο ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μείνει ανοιχτό, αλλά με ανθρώπινες. Να μην πω σκυλίσχες συνθήκες, με ανθρώπινες συνθήκες. Πρέπει να παραδειχθούμε ότι και ο Δήμος Λαμίας είναι από τους ελάχιστους Δήμους της περιφέρειάς μας που έχει έστω και αυτό το κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Λοιπόν, και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να είναι παρήγορο βέβαια αυτό, έτσι. Αυτό τι δικαιολογία είναι τώρα. Και ο φιλανθρωπικός σύλλογος. Δικαιολογία είναι αυτό τώρα. Να το γυρίσω εγώ αλλιώς, κύριε Τσελά. Εάν είχατε 5 τέτοια ή 10 τέτοια, τι θα κάνατε. Ευτυχώς έχετε ένα. Λοιπόν, κύριε Τσελά, είστε κατανοητός. Εξαντλήστε όσα περιθώρια σας δίνει ο νόμος ή και αν θέλετε η αυτοδιοίκηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Τεριόπουλε, νομίζω ότι το θέμα παίρνει περίεργες προεκτάσεις. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Τσελάς. Νομίζω λέει δεν θέλουμε να προχωρήσουμε στην επιβολή προστήμων, αλλά και από την άλλη. Απόλυτα. Αν δεν τραβήξει το αυτή κάποιου και στην αυτοδιοίκηση το να τραβήξει το αυτή σημαίνει. Πρόστιμο, έτσι. Τέλος πάντων, ούτε υπέρ στα πρόστιμα είμαι, ούτε. Απλά είναι υπέρ λίγο. Υπέρ της λύσης είμαστε. Είναι λίγο το ζήτημα ευαίσθητο. Χάνονται ζωές από τα ζωάκια αυτά τα μικρά. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Γιώργο, τα χρονικά περιθώρια έχουν κλείσει για το σημερινό δελτίο. Θα επιχειρήσουμε και αύριο να ολοκληρώσουμε την έρευνα που υπάρχει με το κοινοκομείο της Λαμίας. Ευχαριστώ για την παρουσία και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του Ανακεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με το δελτίο και την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Υπάρχουν τα νέα για τον καιρό και η ιατρική εκπομπή όλο για όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Ραβένα και στην ενεργειακή θέρμανση νούμερο 1. Στα πλακάκια και είδη υγιεινής νούμερο 1.